καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε σας, από το τελευταίο. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και στα άλλα οικόπεδα. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία της δεύτερης φάσης αδειοδότησης? Για να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κύριε Κυριάκου, σημαίνει ότι πάμε καλά. Υπάρχουν προοπτικές στην Κύπρο. Υπάρχει σχέδιο δηλαδή δράσης της κυβέρνησης? Σίγουρα. Ο περαιτέρω σχεδιασμός αναφορικά με την αξιοποίηση των οποιοδήποτε κοιτασμάτων εντοπιστούν από την ερευνητική γεώτρηση που έχει ήδη αρχίσει. Έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση και προχωρεί, κύριε Κυριάκου. Απλώς δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που φτάνουν στα μέσα. Θα καταλήξουμε στο σχεδιασμό, θα τον υλοποιήσουμε και ανάλογα θα ενημερώνουμε. Εκείνο που θα ήθελα να σας ενημερώσω και σε σχέση με την ενημέρωση που έχετε κάνει προηγουμένως. Μόλις έχω επιστρέψει από συνεδρία του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, όπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητηθήκαν και θέματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για το γεγονός της έναρξης ερευνητικών γεωτρήσεων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και να εξηγήσω ότι ο πιθανός εντοπισμός κοιτασμάτων μπορεί να δώσει στην Κύπρο τη δυνατότητα να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια αυτό της ίδιας της Ευρώπης. Έχουμε ακόμη καλύτερα οικόπεδα από το 2012. Πολύ καλύτερα σε σχέση με τα αποθέματα. Κοιτάξτε, άλλο είναι το τεχνικό επίπεδο, κύριε Κυριάκου, και άλλο το πολιτικό. Και εδώ βρίσκομαι ως πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Για να εξηγήσω τους σχεδιασμούς και τους οραματισμούς που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί, πέρα από τα τεχνικά σημεία. Και ακριβώς για τον οραματισμό πρόκειτο να σας ενημερώσω, και γι' αυτό έχω ενημερώσει και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, με τον οποίο είχα συναντηθεί και στη συνεδρία και σήμερα στη συνάντηση στο γραφείο μου και κατά την επίσκεψη στο Βασιλικό, ότι πραγματικά εδώ δημιουργείται μια ευκαιρία και για τις χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, για την ίδια την Τουρκία, να αναγνωρίσει πρώτα βέβαια τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και να συμβάλλει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ούτως ώστε να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και να μπορέσουν όλες οι χώρες της περιοχής μαζί, ακόμα η Κύπρος και με την Τουρκία, να γίνουν συνέτεροι ειρήνης και συνεργάτες, ούτως ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της επίτευξης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ξεκάθαρα, επιστρέφω στο πρώτο ερώτημα για το θέμα της δεύτερης φάσης αδειοδότησης. Ο κ. Κασίνης σήμερα δήλωσε ότι αναμένει το πράσινο φως στο πολιτικό να ανάψει, έτσι ώστε για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Όπως το έχετε πει, κύριε Κυριάκου, ένα είναι το πολιτικό επίπεδο και άλλο το τεχνικό. Πότε θα ανάψει αυτό το φως? Οι πολιτικοί ήδη συζητούν και καθορίζουν σχεδιασμούς. Για το κάθε τερματικό, πράγμα με την ώρα για του. Για το τερματικό, για τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Για όλα αυτά. Και βεβαίως είναι και υπόψη μας η πρόταση της Νόουπολ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και παράγοντες ευρύτερους, και όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και για ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος προχωρεί αυτή Μάλιστα. τη στιγμή. Σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία το τελευταίο διάστημα, γιατί απαγορεύεται στον κύριο Κασίνη να προβαίνει σε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες? Είναι ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας. Κύριε Κυριάκου, καθένας με τον ρόλο του. Αυτή τη στιγμή με καλέσατε εδώ ως πολιτικό πρόσωπο. Σας αφορά μέσα το θέμα. Σίγουρα οι πολιτικοί μιλούν και πράττουν ως πολιτικοί. Οι τεχνοκράτες πρέπει και οφείλουν να πράττουν ως τεχνοκράτες. Και να ενημερώνουν τον κόσμο όταν χρειάζεται. Στο βαθμό που ένας τεχνοκράτης θα θέλει να γίνει πολιτικός, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να το τολμήσει ως πολιτικός. Ναι, αλλά διαχειρίζεται ένα ρόλη, πολύ σημαντικό Κυριάκου, θέμα. Κάπου η ρόλη, κύριε Κυριάκου, πρέπει να είναι διακριτή, και αλίμονο αν οι πολιτικοί δεν σεβαστούν την ετοιμιγορία του κυπριακού λαού και να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες των αποφάσεων τους. Άρα, ας κρατήσουμε τους ρόλους διακριτούς. Υπάρχει πλήρης σεβασμός. Δεν υπάρχει πλήρης σεβασμός για την μακριά επάρκεια από τα φώτα της δημοσιότητας τον κύριο Κασίνη. Κάθε άλλο, νομίζω ο κύριος Κασίνης είναι κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις. Άρα υπάρχει πλήρης εκτίμηση για την επάρκεια των τεχνοκρατών. Ας υπάρξει σεβασμός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους τεχνοκράτες. Υπάρχει σεβασμός. Απλά θέλουμε ενημέρωση για ένα τεχνοκράτη σε κάποια διαδικαστικά θέματα να τα γνωρίζει καλύτερα από ένα πολιτικό. Το πολιτικό όραμα, κύριε Κυριάκου, αυτό το έχουμε αναλύσει, και αλλά τον θέλουμε πολιτικό και σχεδιασμό τον έχουν αναλάβει οι πολιτικοί, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη αυτού του Μάλιστα. σχεδιασμού. Και σήμερα, γιατί δεν είδα στη συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ο κύριος Κασίνης? Είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια εδώ στην Κύπρο και ο κύριος Κασίνης δεν συμμετέχει πουθενά.
Δεν ξέρω αν εκπροσωπείτε τον κύριο Κασίνη. Όχι, δεν εκπροσωπώ τον κύριο Κασίνη. Εκπροσωπώ την επικαιρότητα. Προσπαθώ να θέσω ερωτήματα που απασχολούν τον κυπριακό λαό για να δώσουμε απαντήσεις. Ναι. Αν θέλετε να υποδείξετε πώς πρέπει να λειτουργεί ο Υπουργός Εμπορίου, απλώς πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο Επίτροπος Ενέργειας είναι ο ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος για τον τομέα της ενέργειας. Και ως εκ τούτου το συνάντησε η ανώτερη πολιτική προϊστάμενος στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο. Ναι, αλλά απουσίαζε ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας, ο οποίος είναι χρόνια στην υπηρεσία. Ίσως όταν έρθετε να λάβετε το Υπουργείο Εμπορίου, να καθορίσετε, κύριε Κυριάκου, ποιοι θα λαμβάνουν μέρος. Πάντως, εγώ δεν έχω καθορίσει τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στο σταθμό σας. Των τεχνοκρατών όμως την καθορίζετε. Κύριε Κυριακού, εγώ ευχαρίστως έρχομαι εδώ να σας ενημερώσω ως πολιτικό πρόσωπο. Σίγουρα, και ως πολιτική προϊστάμενος για τις οραματισμό και τον προγραμματισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άστε τα του οίκου μας του οίκου μας και τα του οίκου σας του. Απλά οίκου σας. Αυτή η σύγκρουση να μην είναι σε βάρος των όλων διαδικασιών. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση, κύριε Κυριακού, και δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί την κοινή γνώμη της Κύπρου. Εμείς ασχολούμαστε ως πολιτικοί, κύριε Κυριάκου, αυτή τη στιγμή τα ευρύτερα θέματα. Σας μίλησα ότι μιλούσα σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει η Κύπρος σε αυτούς τους σχεδιασμούς και τους έχουμε δώσει την ένδειξη και έχουν πλέον κατανοήσει ότι για να μπει η Κύπρος σε αυτούς τους σχεδιασμούς υπάρχει και περιθώριο να συνδεθούμε και στα πλαίσια των ενεργειακών υποδομών που προγραμματίζονται αυτή τη στιγμή, να συνδεθούμε ευρύτερα με την Ευρώπη για να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη και να μιλούμε για μεγάλα πολιτικά και στρατηγικά θέματα στα οποία οφείλουν να πάρουν θέση και αποφάσεις οι πολιτικοί και να εφαρμόσουν οι τεχνοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.